μπορούσα να ξεκινήσω από την αρχή, να σας ανταποδώσω ό,τι μου έχετε δώσει, θα το έκανα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για όλα και να θυμάστε και στις χαρές και στις λύπες μαζί. Πάντα προχωράει ο Σύλλογος μπροστά και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και υπηρετούμε το Σύλλογο όπως κάναμε τόσα χρόνια. Χρόνο εδώ. Εδώ χρόνο. Πού να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο βήμα και σαφώς για να κάνεις ένα δύσκολο βήμα θέλεις ανθρώπους δίπλα σου, τους οποίους τους γνωρίζεις και ξέρεις τι άνθρωποι είναι. Σίγουρα η παρουσία του Φράγκη για μένα ήταν ένα εχέγγυο και άλλων παιδιών εδώ στην ομάδα. Και θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να πάμε αυτή την προσπάθεια να την κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα μπορούμε, χρειαζόμαστε ανθρώπους στους οποίους όσα χρόνια ήμασταν εδώ στην ομάδα σαν παίχτες και είχαμε τρομερή συνεργασία, έτσι και τώρα θέλεις ανθρώπους δίπλα σου για να μπορέσεις να φέρεις αυτό το δύσκολο εγχείρημα όσο δυνατόν καλύτερα. Έχει να κάνει αποκλειστικά με την ανάγκη της δεδομένης στιγμής. Και οι δύο έχουμε διατελέσει παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ αρκετά χρόνια και από ένα άλλο πόστο. Και παρουσιάστηκε η ανάγκη αυτή τη στιγμή να μείνει η ομάδα σε ένα επίπεδο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε, ώστε να υπάρχουμε και να βάλουμε τις βάσεις για να μπορέσει η ομάδα να ξαναβρει τον δρόμο της. Τόσο απλά, δεν είναι κάτι, δεν κρύβεται κάτι ιδιαίτερο πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Τα πράγματα είναι πολύ απλά για να μην τα έχουμε στο μυαλό μας κάπως περίπλοκα. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι διαχειριζόμαστε κάποια θέματα. Αυτά τα θέματα τα συζητάμε όλοι μαζί μεταξύ μας και αποφασίζουμε ότι τι είναι το καλύτερο για την ομάδα. Ούτε... Τόσο απλά. Τόσο απλά, ούτε να σκεφτόμαστε αρμοδιότητες, τι αρμοδιότητες ο ένας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Οικονομική και όχι μόνο οικονομική και οικογενειακή. Μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε αυτό που έφτιαξε και έγινε αυτό που έγινε, διότι υπήρχε μια οικογένεια η οποία μεταφερόταν και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το όλο το κλίμα, όχι μόνο ο τίτλος. Οι συνθήκες στις οποίες λειτουργούσαμε στην καθημερινότητα ήταν συνθήκες μια ομάδα η οποία αγαπούσε ένα τον άλλον και όλοι κοιτάγαν το κοινό καλό. Σίγουρα. Για το σύλλογο μπασκετικό ήταν ένα σοκ να μείνει ξαφνικά μόνος του, αλλά πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε κάποιες αρχές, δεν το συζητάω, τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει τόσα χρόνια με στην ομάδα, τις οποίες μας διδάξαν μεγαλύτεροι από εμάς, και να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε την ομάδα όσο πιο καλά γίνεται. Κοίταξε, θα σου πω κάτι μισό λεπτό. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρονιά φετινή είναι ιδιαίτερη από χίλιες πλευρές. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, το ξέραμε, και δεν ξέρουμε και πώς θα κυλήσει η χρονιά. Οπότε, το πρώτο μας μέλημα όταν αναλάβαμε, όλοι εδώ μαζί, ήταν να διατηρήσουμε την ομάδα ζωντανή και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με βάση αυτά που θα είχαμε στα χέρια μας. Κατόπιν μελέτης και σκέψης. Καταλήξαμε και φτιάξαμε, πιστεύω, μια ομάδα η οποία θα είναι αξιοπρεπέστατη. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα πώς θα γιατί, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, παιδιά. Ήδη είπαμε ότι δεν θα πάμε στη Τζεσεκά. Κανένας δεν ξέρει όμως γιατί δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πάμε στη Τζεσεκά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ γενικά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και πράγματα τα οποία είναι καθημερινά οι πτήσεις, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχουν, δεν ήταν όπως ήταν κάποτε. Έπαιρνες τα αεροπλάνο από εδώ, πας εκεί, το παίρνεις, ξαναγυρνάς. Υπάρχει μια διαδικασία τεράστια, μια γραφειοκρατία τεράστια σε κάθε χώρα, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα αγγελίσει μέσα στη χρονιά. Είναι χαρτογράφηκα νερά και για τον μπάσκετ, και όπως και για κάθε
Sport. Ο Φράγκεν έφερε πριν μια πολύ εύστοχη λέξη, να είμαστε αξιοπρεπέστατοι. Θέλουμε η ομάδα να μπαίνει μέσα, να παλεύει, να δίνει το 100%, να είμαστε ομάδα και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο και να έχουμε προσπαθήσει να τα έχουμε δώσει όλα. Νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε φέτος. Το πώς θα κυλήσει το πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα θα το δούμε. Αλλά τα συστατικά είναι αυτά. Να παλεύουμε, να είμαστε σωστοί, να έχουμε σωστή νοοτροπία και στο τέλος ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε θα το αξιολογήσουμε. Σε κομίτες δεν πιστεύαμε ποτέ. Ο στόχος μας είναι, γιατί το έχουμε συζητήσει αύριο με τον Δημήτρη, είναι να βάλουμε τις βάσεις ώστε να μπορέσει να χτιστεί κάτι στέρεο πάνω στη φετινή χρονιά. Να μπουν 5 πράγματα ώστε να μπορέσει να υπάρχει συνέχεια και όχι απλά να κάνουμε ένα πέρασμα και να ξαναψαχνόμαστε. Στόχος δεν είναι να συνεχίσει να ηλεκτρική. Ο Γιώργος έχει την πλήρη στήριξή μας, την πλήρη εμπιστοσύνη μας. Ο κόσμος επίσης πιστεύω ότι από ό,τι λαμβάνω, γιατί ξέρεις τα μηνύματα τα παίρνεις έξω, κατανοείται η προσπάθεια που γίνεται. Η χρονιά θα είναι δύσκολη σαν αφορά την παρουσία, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν βάζουμε ποτέ αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας. Προχωράμε με το καλύτερο δυνατό σενάριο και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έρχονται. Αν έρχονται. Εντάξει, σίγουρα μέσα στο σχεδιασμό της ομάδας κάποιοι άνθρωποι είχαν πρωτεύοντα ρόλο, αλλά κάποιες φορές που χρειάστηκε η συνδρομή μας στο να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάτι, έγινε και αυτό. Και όχι μόνο σε παίκτες με τους οποίους έχουμε παίξει, και σε άλλα παιδιά. Γιατί η μπασκετική οικογένεια περιμένει για πάντα μπασκετική οικογένεια. Δεν έχει σημασία αν έχει σταματήσει ή αν συνεχίζει να παίζεις. Όλοι θεωρούμαστε συμπαίκτες. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Ξέρεις, καμιά φορά η δυσκολία δεν έχει να κάνει μόνο όταν φεύγει από εμάς μία απόφαση, πάει μετά στη γραφειοκρατία μεταξύ managers κτλ. Δεν θεωρώ ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Μιλήσαμε με αρκετά παιδιά, τους εξηγήσαμε το πλάνο τι ακριβώς θέλουμε και τα δεδομένα μας ήταν συγκεκριμένα και αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ξεκάθαροι και ό,τι λέμε αυτό να γίνεται. Ξέρουμε ότι δεν ζούμε σε εποχές που έχουμε συνηθίσει λόγω των συνθήκων και αυτό είναι ένα πράγμα μεγάλο που θέλουμε, είναι η φετινή χρονιά να βγει με υγεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Καταρχήν, θεωρώ ότι για να γίνεις, για να σου δώσουν το δεν κομμάτι δίνουν, που λέμε, την κερδίζεις. Άρα πρέπει να το κερδίσεις από μόνος. Όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται, το έχει κερδίσει. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια. Ακριβώς. Μέσα από τη διαδρομή του αυτή που έχει κάνει, το έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Επελέχθη για αυτό το ρόλο και θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς, μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο.